Άντε ρε, 700 ώρες Μίτσο. Κάθεις τώρα, πίνεις τον καφέ σου και δίνεις εντολές. Μόνο αυτό ξέρεις να κάνεις. Φτιάξε τα φώτα. Τι θα πει φτιάξε τα φώτα. Φτιάξε τα φώτα, το καλώδιο, δεν πάει άλλο. Τι τραβάς. Κάνε και πελατές με καλύτερη ρε. 700 φορές το έχεις φτιάξει. Άντε ρε, ηλεκτρολόγη της κακιάς ώρας, άντε. Ωραία. Αυτό να φέρει και τον τοίχο εδώ. Ναι, ναι, βάλει το λίγο, να σβήσουν και τα πάνω τα φώτα. Πιο πίσω. Πιο πίσω λίγο. Εντάξει, ναι. Αλέξει το φως να το βάλω. Ε, ναι, βάλω και αυτό. Τι χρώμα. Μοβ, ξέρω εγώ. Πάλι μοβ. Λιλά, λιλά. Τι πάτησα πάλι, ρε. Πώς αλλάζει. Είναι το λόγιο της κακιάς ώρας. Λιλά, λιλά. Σαν το μοβ είναι το λιλά, τέτοιο χρώμα είναι. Λιλά, δεν το ξέρεις. Σαν πιο μήλο που λένε λιλά. Αυτή η συνωμοταξία των χρωμάτων είναι. Τι έβαλα αστυνομία, έβαλα ρε, κάτι πάτησα. Πώς βγαίνει αυτό, πώς αλλάζει. Μου βγει το ρολόι, κράτα λίγο. Ωραία. Έλα και βοήθα, τι ώρα και ώρα. Κάνε να φέρεις το καφέ, τώρα δεν τελείωνε. Κάτι, εγώ τι θα κάνεις. Έλα. Πες ότι παθαίνω κάτι. Όλα πάνω μου. Δεν μπορείς να φτιάξεις τα φώτα. Τελείωνε να κάνουμε βίντεο, αγόρι μου. Όλες περιμένεις τόση ώρα. Τι βίντεο θα κάνουμε τελικά, αποφασίσαμε. FIFA. Αποφασίστε τι θα παίξουμε. FIFA θα παίξουμε. Πάλι. Σιγάδι και ο κόσμος λέει FIFA. Φτάνει FIFA. Βάλε τι θες, προ. Πρόπα που έχει γεμίσει χορτάρια το. Τι θες, τη σελίδα μας. Τι θες, πες, μια ιδέα. Άλλο. Resident Evil. Άλλο. Φοβάσαι, να σε πάει. Άλλο. Τι άλλο. Άλλο, άλλο. Να σε πάει, φοβάσαι τα χώρο. Χώρο δεν παίζω εγώ. Φοβάσαι τα χώρο. Φοβάμαι. Τι έβαλε τώρα σε νοφόρο, έβαλε. Αυτό είναι το λιλά. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις σε λιλά είναι αυτό. Βεραμάν είναι, έλα. Καλό είναι. Καλό είναι, τελείωνε, έλα, κάτσε. Κάνε πιο πίσω, Αλέξ. Χειριστήρια. Λίγο πιο πίσω. Έλα. Κάνε λίγο πιο πίσω να χωράμε, δεν φαίνομαστε κι τρεις. Πού δούνε. Πηγαίνετε. Δεν έχω παντόφλες. Δεν έχω παντόφλες. Πήγαινε. Καυγή σου σκύλι. Πήγαινε. 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 Ούτε το delivery δεν έχεις πάρει μια φορά. Δεν θα ντρέπομαι. Πήγαινε. Εσύ είπες δεν είναι courier. Ας πάω. Πάω. Περιμένουμε. Φύγει πίσω. Τα φώτα. Πρόσεχε τα φώτα τώρα. Τώρα μωρέ, τώρα! Τι την έκλεισε την πόρτα! Κάτσε ρε, κάτσε, περίμενε, είναι το σκυλί εδώ. Έλα, Λούνα, έλα. Έλα πίσω. Τι είναι αυτά τα παπούτσια? Ρε εσύ, ήρθε ένας κύριος και μου λέει τρία δέματα. Δεν είμαι αποστολή, έχω αποστολή. Κύριος Τσιτσίνης Δημήτρης, κύριος Τσιτσίνης Αλέξης και κύριος Τσιτσίνης Μιχάλης. Τι είναι αυτά τώρα, παπούτσια είναι, τι είναι? Δεν μας αφήνουν να κάνουμε ένα βίντεο. Τι είναι αυτό τώρα, ρε. Ποιο ξέρει, πού ξέρω. Παρήγγειλε τίποτα. Ποιο το λέει. Είναι να μας έχουν, είναι υποτίθεται κάποια στιγμή να δείξουμε τέτοιο. Πράγματα, unboxing να κάνουμε, που κάνουμε το πλαίσιο. Τι είναι τώρα αυτό. Κοίτα, μας έχουν στείλει χριστουγεννιάτικα δώρα στο παρελθόν. Μήπως είναι τίποτα ετεροχρονισμένα δώρα που αργούν οι κούρια χριστουγεννιάτικα στολίδια. Σίγουρα δεν έχει παραγγείλει κάτι. Δεν παρήγγειλα. Ρε, εσύ μας θέλουν κατά καιρούς, έχουμε κάνει συμφωνία με το πλαίσιο. Θα βλέπω κόσμο βιντεάκι και στο δικό μας το κανάλι και στο δικό τους. Αλλά δεν μου είχαν ενημερώσει για τρία πακέτα. Τσιντσίνης Μιχάλης. Θα το δούμε, το γράψει η κάμερα μου. Τσιντσίνης Μιχάλης. Τι έχει. Τσίπουρο. Τσίπουρο, άνευ γλυκανή σου. Τσίπουρο, ρε παιδί, το πλαίσιο. Τσιμπουράδες. Σημειωματάριο 2021. Δεν το πιστεύω ότι έχει τσίπουρο μέσα. Φαν mail από το πλαίσιο. Απαλά λέει, απαλά. Απαλά. Τόσκησε. Τόσκησε, παιδιά. Μη μου πεις ότι είναι η ποδιά του inboxer. Έλα, ε. Έλα, ρε. Κράτα! Αλήθεια τώρα! Να γίνω να αφήσω και μουστάκι σαν τον κύριο εκεί, τον inboxer του πλαισίου. Θα μαγειρεύω κιόλα. Πήρε τον τίτλο, ρε. Άλλο. Κάνει και για μαγειρική, ε. Ωραίο. Σοκολάτα. Σοκολάτα. Μολύβια. Κάτσε να δοκιμάσουμε σοκολάτα. Τσίπουρο μετά. Εσύ τα ίδια είναι τα ίδια. Αυτό θέλω να δούμε τα ίδια. Να πιούμε, να γιορτάσουμε, να βάλουμε τι ποδιέ μα. Λοιπόν. Τσιντσίνη Δημήτριο. Τσιντσίνη Δημήτριο. Ωραίο. Έχω τα ίδια αυτό το σημειωματάριο. Τις ευχές από το πλαίσιο, τη σοκολάτα. Το τσίπουρο είναι χωρίς γλυκάνισο. Χωρίς γλυκάνισο, ωραία. Μπράβο. Το αγαπημένο μου, χωρίς να το σκίσω. Ε, ο γνώστης. Η ποδιά του inboxer. Η ποδιά του inboxer. Μπράβο, ρε, έτσι θα κάνουμε unboxing. Θα μαγειρέψουμε. Λούνα! Λοιπόν, εγώ δεν τη βάζω τώρα. Θα την έχω να κάνουμε ένα βιντεάκι μαγειρική. Σωστό. Θα μαγειρέψουμε unboxing. Πλαίσιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δωράκια που μας έκανε. Ειδικά το τσίπουρο. Στην υγεία σας, στην υγεία σας. Πάμε να κάνουμε το βίντεο. Πάμε στο βίντεο να. Ναι, άντε, γιατί πολύ καθυστερήσει. Μη σου πω ότι θα το πιω πρώτα. Θα το πιεις για να κάνουμε πάντα. Τα καλύτερα βίντεο είναι αυτά που έχουμε πιει τζίμπουρ και πριν. Βλέπεις. Πάμε. Φας πέντε κολλάκια θα φας. Several days later. Τι θα παίξουμε τελικά, ποιος θα παίξει, Αλέξης Δημήτρης. Ναι. Εσείς είστε, σίγουρα. Ναι, αφού παίξαμε εμείς. Α, ναι, παίξαμε εμείς. Άρα εμείς βάλε... Ναι, είχα το μαλλί του κόκορα. Βέβαια, έχεις πατήσει ρεκ. Ναι. Πάτα. Έχεις πατήσει ρεκ. Ναι, είπα ρε. Εντάξει, ρε Μίτσο. Ρωτάω. Μα γιατί δεν το ξεχνάει ένα δευτερόλεπτο. Φέρε ένα χειριστήρι, Αλέξη.
ΠΑΟΚ. Δεν ζεστά το πρόγραμμα τώρα, δεν θυμάμαι. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Ρε παιδιά, δεν έχετε ακόμα το πρόγραμμα, βγάλει. Εσύ τα βλέπεις αυτά, ρε. Λοιπόν, άντε. Ποιος είναι πάλι, ρε, κάθε φορά. Πήγαινε. Έλα, πήγαινε. Παίζουμε τώρα, σήκω, άντε. Δεν έχω παντόφλες. Κλασικά, πάρ' τις δικές μου, τους αρέσουν κιόλας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ω, καλό, καλό. Βάλε. Κασκόλ. Αλέξη! Πίτσο! Έλα! Έλα, φέρετε κάμερα! Φέρετε κάμερα! Φέρετε κάμερα! Πάρτε να δούμε τι έγινε τώρα. Τι θες, ρε? Φέρνω. Τι είναι αυτό? Φέρνω. Τώρα από το πλαίσιο, δες εδώ. Γιατί ήξερα τι θα έρθει. Ήξερα τι θα έρθει, δεν ήξερα τι θα έρθει σήμερα. Είναι, είμαι γνώση του πράγματος. Τι είναι, ρε? Δείτε, δείτε! Δείτε! Αυτό που πάντα θέλατε. Τι λες, ρε? Αυτό που πάντα θέλατε, κάθισμα για να παίζετε τα racing games και που παίζετε το Eurotrack. Έχει και το κάθισμα μέσα. Ναι, ρε. Από τη βάση. Ναι, ρε, και το κάθισμα. Δεν το βάζει καρέκλα δικιά σου. Άσε τα playoff, πάμε να το στήσουμε. Πάμε να παίξουμε. Τα playoff, ρε, πλάκα. Πιάσε! Βάλε. Πάμε. Γιατί ρε, με βάζει εμένα το δύσκολο, έλα. Σήκωσε εσύ να τραβάω εγώ. Μπράβο, το πήρε μόνο εδώ το βάρο. Ποιο είναι αυτό, ρε? Το πλαίσιο. Ωπα, το φω! Και το ξέρει ήδη. Ναι. Γιατί δεν μιλάς, ρε? Μην μα βρώχνει, ρε, κάτσε. Το περίμενα, ρε. Δώρο από το πλαίσιο. Θυμάσαι που μα είχαν στείλει την ποδιά, τα τσίπουρα και αυτά. Γι' αυτό ήταν σχεδιασμένο όλο αυτό. Λέω το τσίπουρο θα είναι πάλι, αλλά τελικά ήταν αυτό. Κάτσε, δηλαδή δεν θα έχουμε τώρα. Παντόφλε κάτω, όχι. Για στόπ καρέκλα, για να φτιάξουμε. Έλα, να το στήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το φέρνει αποκλειστικά το πλαίσιο στην Ελλάδα. Τι κάνανε εδώ τα άτομα? Τι κάνανε, ρε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Το περίμενες ποτέ? Ποτέ όμως, ποτέ. Νόμιζα ότι μια ζωή θα είμαι με την καρέκλα. Και την παντόφλα. Και την παντόφλα για αυτό. Λοιπόν, έχει βάση για τιμόνι, έχει τη βάση για τα πεντάλ. Αυτά είναι και τα δύο ρυθμιζόμενα. Δηλαδή, η βάση για το τιμόνι είναι στο πάνω κάτω, όπως και η βάση για τα πεντάλ στο μέσα έξω. Έχει το κάθισμα, είμαστε χαμηλά, είμαστε αγωνιστικοί. Σαν να είμαι σε κάρτ χαμηλό αυτοκίνητο, ωραία, τέτοια φάση είναι. Αυτά είναι. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα τη στήσουμε και πού. Όλα τα εργαλεία, ό,τι σου χρειάζεται. Πώς λέγεται αυτό το δώρο που μας ήρθε? Next Level Racing Challenger. Challenger είναι το, ναι, μοντέλο. Υπάρχει και link στην περιγραφή να το βρει και ο κόσμος. Πού το ξέρεις εσύ? Υπάρχει link στην περιγραφή. Τι που το ξέρεις? Έχει γυριστεί το βίντεο, έχει μπει. Υπάρχει link, μου έχουν στείλει link στην περιγραφή γιατί τόσο πολύ θα το αγαπήσει και ο κόσμος και εμείς. Μάλιστα... Είναι πληροφορημένος, δεν τα ξέρω. Και μάλιστα έχει και άλλα μοντέλα πιο χαμηλά. Ξέρεις, δηλαδή χωρίς καρέκλα. Για να κουμπώνεις πάνω τη δικιά σου την καρέκλα, έχει διάφορα μοντέλα. Αυτό, αυτό είναι το καλύτερο. Μπορείς να βάλεις και ταχύτητες. Ναι, ρε, ναι. Είτε δεξιά είτε αριστερά. Όπου άντε, για, άντε, για. Και προς δω, για άλλο βίντεο, πηγαίναμε σε άλλο. Έτσι είναι αυτά, ρε, μέσα. Ωoo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 o
τέτοιο. Κοίτα ύφασμα. Ωραίο μαλακό. Αγωνιάρικο, ε. Αγωνιάρικο. Είναι το ύφασμα που έχουν όντως τα μπάκετ, τα κανονικά. Τα αγωνιστικά καθίσματα. Φέρε και το από κάτω του. Έχει περάσει λίγη ώρα. Ναι. Είναι και 25 Μαρτίου, φάγαμε μπακαλιάρο, σκορδαλιά, πιούμε και κάτι τσίπουρα. Την έχουμε στήσει και μένει να βάλουμε την τιμονιά ώρα μας πάνω. Παιδιά, έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις να τις κάνεις για να σε βολεύει όπως εσύ γουστάρεις. Πάμε να δούμε τώρα να βάλουμε την τιμονιέρα. Δεν βλέπω καλά. Τι κατάλαβες τι είπε τώρα. Μην κατάλαβα. Είναι ρυθμιζόμενο το κάθισμα προς πίσω. Μέσα έξω. Και δούμε και πώς πίσω πάει. Και είναι κανονικό σαν το αυτοκίνητο. Ρυθμίζεις και ύψος κολόνας τιμονιού εδώ άμα θες. Πάνω κάτω όσο θες. Και έχουμε και εδώ πέρα κάτω. Βέβαια είναι πολύ κάτω τώρα. Μπορούμε να το βάλουμε είτε εδώ πάνω στο τιμόνι ή να το βάλουμε ανάποδα και να είναι λίγο πιο πάνω. Είναι... Τι θες, πώς θες να το κάνουμε. Είναι πολύ κάτω, είναι για τα λίκα εδώ, ρε. Θες εδώ. Θες να το βάλουμε εδώ πέρα, Μίτσο. Ε? Όχι, ρε, όπως αυτοκίνητο θέλω. Μίτσο. Όχι, μην το κάνουμε αγωνιστικό. Όχι τόσο πάνω. Εντάξει. Εδώ κάτω, να είναι type R. Να είναι συμβατικό αυτοκίνητο. Ωραία, οπότε το φέρνω μπροστά σχετικά. Εντάξει. Λοιπόν, έχει βίδες και οι υποδοχές που πιάνουν ακριβώς τιμονιέρες. Ακριβώς, δηλαδή ό,τι μας πρέπει. Αλέξη, για δες. Δεν πάει πουθενά. Άμα θέλεις φύγεις για αυτά, άμα θες. Έτσι για το καλό. Αν βάλουμε και αυτό να πάει λίγο πιο πάνω θα είναι άψογο. Αλέξη, δεν βολεύει έτσι, ρε. Δεν καλοπιέσαι, ρε. Ooh.
Πραγματικά, παιδιά, δεν χωράει στο δωμάτιο, δεν χωράει. Μας κανόνισε το πλαίσιο για τα καλά. Όχι, ευκαιρία βοηθήσει, πρέπει να αλλάξουμε και χώρο. Κάτσε. Δεν έκανε τίποτα σήμερα. Καθώς δεν είναι υπολογιστή και θα κάτσε. Έκανε άλλη δουλειά, αγόρι μου τώρα. Άντε, κάτσε να δούμε. Εγώ εμπειρία, χρόνια εμπειρία από κάρτα. Ξέρω από τέτοια. Όχι, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Ναι, ρε, ναι. Θες να, να την πάμε όλη πιο αριστερά. Βάλε να παίξω, ρε. Να την πάμε όλη πιο αριστερά. Να παίξω, βάλε. Καμία σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει στο γραφείο. Καμία σχέση. Δεν βγαίνει τώρα με το πιχί. Δεν θέλω να βγω, ρε. Πώς κάθομαι εγώ τώρα. Πού θα το βάλουμε τώρα, πού το κρεμάμε. Δεν πειράζει, θα κάνουμε αυτό το χώρο μόνο για να παίζουμε racing games. Ναι, θα κάνουμε αναδιοργάνωση του χώρου, παιδιά, μόνο και μόνο για την καρέκλα. Απίστευτο. Πολύ καλό. Next Level Racing Challenger Racing Cockpit. Next Level Racing, Alex. Πας το racing σε άλλο επίπεδο. Αυτό που μου αρέσει πλήρως είναι ρυθμιζόμενοι. Και στην πλάτη του καθίσματος και στη βάση του καθίσματος και στο ύψος του λευγέ ταχυτήτων, αν θες το κάνεις δεξιά-αριστερά. Αν δεν παράδειγμα να οδηγείς στην Κύπρο, το κάνεις από εκεί, ναι, αλλάζεις ταχύτητα με το αριστερό. Σε ό,τι αφορά τη βάση του πεντάλ, τα μπουζόνια που βάλαμε κόντρα εξασφαλίζουν την ακαμψία. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι όσο και να πατήσεις φρένο, δεν θα κάνει αυτό το, η πεταλιέρα αυτή την κίνηση. Θα μείνει εκεί, σαν να έχεις πεντάλ αυτοκινήτου. Δηλαδή, αν έχεις κάνει παλιά αυτοκίνητο και πατήσεις ξαφνικά φρένο, πιο εύκολο είναι να κατεβούν τα όλα τα πεντάλ. Κάτω παρά σε αυτό. Παίζει φόρμουλα τώρα. Παίζει φόρμουλα. Πώς φαίνεται. Το μόνο αρνητικό ξέρεις ποιο είναι. Ότι άμα παίζεις σαν εμένα που παίρνεις σε στροφές έτσι. Ναι. Μπορεί α, τώρα ας πούμε σε αυτή να βγάζει ένα εγώ. Καταλάβες. Άμα ήταν bucket, δεν θα χωρούσα εγώ μέσα όμως. Είναι για χοντρούς. Σαν και εμένα είναι γενικά για όλα τα μεγέθη, για όλους τους σωματότυπους, ακόμα και για παιδιά. Δηλαδή μπορεί να πάει τέρμα μπροστά, να φτύνουν πίσω τα πεντάλ, να χαμηλώσει κάτω το τιμόνι, οπότε και ένα μικρό παιδάκι να μπορέσει να ζήσει αυτή την εμπειρία του racing στο σπίτι του. Είναι συμβατό με όλες τις τιμονιέρες, με τις περισσότερες τουλάχιστον καλές τιμονιέρες, όπως αυτές που χρησιμοποιούμε κι εμείς. Σαφώς και για τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται πιο επαγγελματικά στο κομμάτι του gaming με racing παιχνίδια. Κάνει τη διαφορά, δηλαδή άμα κυνηγάς το χιλιοστό, το δευτερόλεπτο και το δευτερόλεπτο και παίζεις με τη μονιέρα κομμένη στο γραφείο σου, εδώ σίγουρα έχεις άλλη αίσθηση. Αλέξ, το ύφασμα θα το κάνεις όπως φαίνεται. Ξέρω να το κάνω κάτω μπάκετ που είχαμε πάνω, θυμάσαι. Το ύφασμα είναι τέτοιο, είναι ύφασμα που χρησιμοποιείται σαν επένδυση σε αγωνιστικά καθίσματα για να μην υδρώνει και να μην λεκιάζεται και εύκολα. Η τιμή του συγκεκριμένου αγωνιστικού καθίσματος είναι 430 ευρώ περίπου. Βέβαια υπάρχουν και άλλα φθηνότερα, είναι αναλόγως τι θέλεις. Νομίζω είναι ένα από τα καλύτερα δώρα, ίσως το καλύτερο που έχουμε λάβει ποτέ. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να γίνεται από τον συνεργάτη μας το πλαίσιο, αυτό το δώρο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και έπεται συνέχεια με το πλαίσιο και όχι μόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!